Πλέον επιστρέφουμε σε μια διαφορετική κανονικότητα. Βλέπετε, χρησιμοποιώ ένα οξύμορο σχήμα, γιατί ναι, μεν επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά με διαφορετικούς όρους. Και στο κομμάτι το υγειονομικό και στο κομμάτι της επισκεψιμότητας που φαίνεται να πέφτει ραγδαία σε σχέση με άλλες χρονιές και είναι απολύτως φυσιολογικό με τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία επικρατούν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κρήτη. Προσπαθούμε να πάρουμε μεγάλο μέρος της πίτας. Σήμερα, 1η Ιουνίου, και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν με βάση το κομμάτι των συμβάσεων, δηλαδή επαναπροσλήφθηκαν στα ξενοδοχεία τα οποία εργαζόντουσαν. Και βεβαίως, εσείς οι διευθυντές ξενοδοχείων και όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης, από εδώ και στο εξής, νομίζω έχετε ένα μεγάλο έργο καθοριστικό για την πορεία του κρητικού τουρισμού. Γεγονός είναι ότι με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, από σήμερα ανοίγουν τα 12-μήνες λειτουργίες ξενοδοχεία. Και με βάση επίσης τις ίδιες ανακοινώσεις, 15 μέρες ανοίγουν και τα εποχικά. Το θέμα και είναι... συγχωρέστε με κλειστό περιφερειακό αεροδρόμιο. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω. Και το θέμα είναι ότι πάμε να ανοίξουμε ξενοδοχεία χωρίς να έχουμε ανοίξει το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Και εμείς εδώ στην Κρήτη δεν είμαστε Βόρεια Ελλάδα, όπως έχω πει πολλές φορές, να έρχονται με τα αυτοκίνητα από τη Βαλκανική Χερσόνησο. Εμείς κρεμόμαστε από το αεροπλάνο κατά 90% και κατά 10% από τα καράβια. Πώς θα το χαρακτηρίζετε αυτό, παράβλεψη, λάθος, επικίνδυνο λάθος? Ας πούμε ότι ήταν μια αυλεψία ή κάτι είχαν στο νου τους για να το κάνουν. Όμως από την στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου έκανε διάβημα στον Πρωθυπουργό και του έστειλε ένα γράμμα ζητώντας του να ανοίξει το αεροδρόμιο νωρίτερα, όπως άνοιξε κατ' εξαίρεση και τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να ευελπιστώ και να είμαι αισιόδοξο ότι θα το καταλάβει και θα ανοίξει γρηγορότερα το αεροδρόμιο, γιατί είναι εκ των ουκάνευ να έχει τα ξενοδοχεία ανοιχτά χωρίς να έχει το αεροδρόμιο ανοιχτό. Τι θα βάλει μέσα, αν δεν έχει πελάτε? Πώς θα έρθουν οι πελάτε? Μια λεξιδότητα δεν γίνεται. Θα έρθουν μέσω Αθηνών και μετά στο Ηράκλειο? Είναι δύο εισιτήρια δηλαδή, διπλασιάζοντας το κόστος του ταξιδιού τους. Λίγο δύσκολο. Βέβαια, να πάμε και σε κάτι άλλο ακόμα. Μας δίνει το δικαίωμα να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία, αλλά το θέμα είναι πόσοι είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, με δεδομένο ότι παρά τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι τώρα, επίσημο ΦΕΚ ανακοίνωσης, οικία, με το πρωτόκολλο υγιεινής εφαρμογής στα ξενοδοχεία, ανακοινώθηκε χθες. Άρα λοιπόν όλοι έπρεπε να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, σε κάτι πρωτόγνωρο, σε χαρτογράφητα νερά, και να φανταστούν τι θα πρέπει να κάνουν με βάση όσα ακούγαμε μέχρι τώρα. Αλλά κανείς δεν είχε τον νόμο στο χέρι του. Τον έχουμε από χθες. Και από χθες όλοι τρέχουμε να ετοιμαστούμε, να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε απολυμαντικά, μάσκες, καλύματα ποδιών, παπούτσια, ρόμπες μιας χρήσεως, ταινίες αποστάσεων, μενού μιας χρήσης. Να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας, να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Κουμπαράκη? Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θα ανοίξουμε 15 του μήνους. Γιατί το κομμάτι της ασφάλειας νομίζω είναι νούμερο ένα στην ατζέντα των επισκεπτών που θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διχαλωτό δρόμο, θα το έλεγα έτσι, να βαδίσουμε. Που και τα δύο σκέλη του είναι για μένα εξίσου σημαντικά. Το ένα είναι η οικονομία μας, γιατί η αργία μη τρυπά στις κακίες και ο κόσμος πρέπει να εργαστεί, η οικονομία πρέπει να ανοίξει, οι άνθρωποι πρέπει να βγάλουν το μεροκάματο να πάνε σπίτι τους και να ζήσουν την οικογένειά τους. Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε το μειονέκτημα να δουλεύουμε 6 μήνες για να ζήσουμε 12. Άρα λοιπόν κάθε μήνας που χάνεται από την εποχιακή μας δουλειά είναι βαρύ το φορτίο που πέφτει στους ώμους μας. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να αρχίσει να δουλεύει η οικονομία. Πρέπει να αρχίσει να δουλεύει ο εργαζόμενος, να δουλεύουν οι επιχειρήσεις, διότι πόσο θα αντέχει το κράτος να πληρώνει επιδόματα. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε το δεύτερο δρόμο του δίχαλου που είπα προηγουμένως. Πρέπει να το κάνουμε αυτό με ασφάλεια. Και για τους ντόπιους, και για τους εργαζόμενους, και για τον περίγυρο του ξενοδοχείου, αλλά και για τον επισκέπτη μας. Άρα, να πάρουμε όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, να τα εφαρμόσουμε κατά γράμμα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας. Νομίζω είναι υποχρεωτικό πλέον, γιατί θεσπίστηκε και επίσημα, όπως είπατε προηγουμένως, με κοινή υπουργική απόφαση. Βεβαίως. Και το κομμάτι του σήματος πιστοποίησης, Health First, ούτως ή άλλως είναι το νέο σύνθημα. Ούτως ή άλλως μέχρι τώρα υπήρχε το HASP και το ISO που έπρεπε να τηρούμε στα ξενοδοχεία. Έτσι, αλλά πλέον αποκτά υποχρεωτικό χαρακτήρα το κομμάτι των υγειονομικών μέτρων, το οποίο επιβάλλει βεβαίως το πρωτόκολλο. Γίνεται πλέον πρωταρχικό στόχος η ασφάλεια του πελάτη και του ντόπιου εργαζόμενου. Και παρακαλώ, συγγνώμη σας διακόπτω, όση ώρα μιλάμε, αν μπορούμε για κατά διαστήματα να δείχνουμε τουλάχιστον ποια θα είναι η νέα πραγματικότητα, η νέα κανονικότητα μέσα στα ξενοδοχεία όλης της χώρας και στην Κρήτη, αλλάζουν τα δεδομένα και όσον αφορά το μπουφέ και όσον πρέπει αφορά... να μάθουμε να ζούμε με τους κανόνες χώρος ασφαλείας και υγιεινής. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό πάνω από το κεφάλι μας. Μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το φάρμακο και το εμβόλιο
και να πούμε ότι ησυχάζουμε από αυτή τη λέλαπα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Όπως λέγαμε κάποτε, να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, πρέπει να μάθουμε με τον ιό. Γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε ήδη επαφές με τουριστικούς φορείς, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών και προσωπικού. Το οποίο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, τώρα... 9 Ιουνίου. Άκουσα ότι θα ξεκινήσουμε. Ας είναι καλά, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, δέχτηκε και το έβαλε υπό την οικονομική χρηματοδότηση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Γιατί κατά ψέματα, με το να μην εργάζονται οι επιχειρήσεις και να είναι κλειστές τόσο καιρό τώρα, το οποιοδήποτε έξτρα κόστος είναι ένα κόστος που πολλοί θα ζοριστούν να το σηκώσουν. Έτσι. Θα χάσει πόντους, πιστεύετε, η Κρήτη? Γιατί μέχρι τώρα το κλασικό μοντέλο φιλοξενίας ήταν να υποδεχόμαστε με θέρμη, με εναγκαλισμούς, όλους τους επισκέπτες. Δηλαδή, μέχρι και ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Σουηδός, ο Ιταλός που ερχόντουσαν, έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό μοντέλο, μοτίβο αντιμετώπισης από όλους εμάς. Το γνωρίζετε. Θα χάσουμε πόντους όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Η Κρήτη πάντα ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι σε όλο τον κόσμο. Ή θα το διατηρήσουμε με βάση. Η Κρήτη είχε ένα χαρακτήρα ξεχωριστό ανάμεσα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους επισκέπτες μας. Η Κρήτη ξεκάθαρα κατάφερε να κρατήσει ένα επίπεδο υψηλότατο, αντιμετωπίζοντας με σοφροσύνη και με υπευθυνότητα από τον κόσμο της τις ασφαλιστικές δικλείδες που έπρεπε να λάβουμε για να μην εξαπλωθεί ο ιός στην Κρήτη και καταφέραμε να κρατήσουμε το νησί μας σχεδόν 100% καθαρό. Σχεδόν. Αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως. Οι άνθρωποι λοιπόν θα έρθουν εδώ πέρα ξέροντας ότι πάνε σε ένα μέρος που έχουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ασφάλεια, όπου εμείς υπερνικούμε τους ανταγωνιστές μας και τις χώρες γύρω από εμάς, διότι σε αυτόν τον τομέα ξεχωρίζουμε. Ξέρει ο κόσμος ότι ο Κρητικός είναι φιλόξενος. Ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε θερμοί, είμαστε Λατίνοι, ο εναγκαλισμός, το χαμόγελο, το όπα, το χορός, η μια τσικουδιά, έλα μπρεσίντεκνε κάτσε στο καφενείο του χωριού να πιούμε δύο ρακές. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ακόμα και τώρα θα γίνονται, αλλά θα γίνονται πιο απομακρυσμένα και πιο προσεκτικά. Θα χρησιμοποιούμε τα πολυμαντικά μας, θα χρησιμοποιούμε τα γαντάκια μας, θα χρησιμοποιούμε τις αποστάσεις μας και θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει μέσα στα αεροσκάφη. Πλέον στα αεροπλάνα μεταξύ των επιβατών δεν θα έχουμε θέση παραθέση επιβάτες. Και δεν ξέρω αν σας ανησυχεί το συγκεκριμένο γεγονός προς την ασφάλεια τελικά επισκεπτών, υπαλλήλων. Μ' αρέσετε, μου κάνετε πολύ ωραίες πάσεις. Αυτό ακριβώς που αναφέρατε τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι ήταν εκ των ουκάνευ να γίνει έτσι. Διότι είναι τραγελαφικό το να λέμε ότι στο αεροπλάνο μπορούν να καθίσουν σε όλες τις θέσεις οι επισκέπτες και να μην κινδυνεύουν, αλλά στα λεωφορεία πρέπει να είναι 50% οι θέσεις κενές, ή στο ταξί πρέπει να μπαίνει ένα άτομο εκτός τον οδηγό ή δυο, ή στα μινιβάν που κάνουμε μεταφορές προσωπικού ή που κάνουμε πριβέ σέρβις πελατών πρέπει να είναι μόνο δυο άτομα ή τρία άτομα μέσα στο μινιβάν, γιατί εκεί είναι επικίνδυνο να κολλήσει. Ή ακόμα τραγελαφικότερο είναι να λέμε ότι στην παραλία πρέπει να έχουν οι ομπρέλες 4 μέτρα απόσταση μεταξύ τους και η μία ξαπλωτούρα από την άλλη 1,5 μέτρο για να μην κολλήσουμε. Γιατί εκεί είναι επικίνδυνα, ενώ στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο δεν είναι. Φαίνεται ότι στο θέμα του να δεχτούν οι αεροπορικές εταιρείες να σηκώσουν τα αεροπλάνα τους χωρίς να μπαίνουν μέσα. Διότι με το 65% που τους λέγανε να πετάξουν και μπροστά, μπαίνανε 100% μέσα οι αεροπορικές εταιρείες. Ή θα πρέπει να διπλασιάσουν τα εισιτήρια για να μην μπουν μέσα, οπότε δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν τα εισιτήρια από τον κόσμο ενδεχομένως ή από τη μάζα του κόσμου ενδεχομένως. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι στο αεροπλάνο μέσα δεν υπάρχει κίνδυνος, προκειμένου να έρθει ο κόσμος. Άκουσα ότι φοράνε μάσκες και γαντάκια μέσα στα αεροπλάνα για να αποκρούσουν τον ιό. Μειώσουμε λιγάκι τις επιπτώσεις. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Αλλά μετά που θα έρθουν εδώ πέρα θα κουβαλάνε ό,τι κουβαλάνε. Για μένα όμως ακόμα χειρότερο είναι αυτό που έγινε στην προσπάθεια που να φέρουμε κόσμο και να πείσουμε τον κόσμο να έρθει χωρίς προβλήματα, ότι σταματάμε τα τεστ. Γιατί δεν κάναμε καν τα τεστ. Ενώ στην αρχή μιλάγαμε για 72 ώρες πριν μοριακό τεστ και φωνάζαμε ότι είναι νωρίς και πρέπει να γίνει πιο λίγο χρονικό διάστημα από την αναχώρηση του τη χώρα προέλευσής του, τελικά το κάναμε τελείως εθελοντικό και δειγματοληπτικό. Αυτό. Θα γίνει δειγματοληπτικά, ναι, που δεν ξέρω τελικά κατά πόσο ανταποκρίνεται. Για μένα αυτό είναι έγκλημα, αλλά έγινε προφανώς με σκοπιμότητα το να αυξήσουμε τη ροή του κόσμου στις χώρες προορισμού τους. Γιατί πρέπει να κινηθεί η οικονομία. Και από εκεί μετά πετάγεται το μπαλάκι στους ντόπιους, στις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, να εξοπλιστούν σωστά, να ενημερωθούν σωστά, να εκπαιδευτούν σωστά, να πιστοποιηθούν και να τηρούν ό,τι εκπαιδευτήκαν και ό,τι μάθανε, ώστε να μειώσουμε τα πιθανά κρούσματα και την εξάπλωση του ιού. Ξενοδοχεία που θα μεταλλαχτούν ή θα μετατραπούν σε νοσοκομεία, που ήταν ένα σενάριο το οποίο είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα σε περίπτωση μιας ξαφνικής έκτασης. Όχι νοσοκομεία ακριβώς. Όχι νοσοκομεία.
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι ξενοδοχεία καραντίνας. Καραντίνας. Τα COVID-19 ξενοδοχεία. Τα COVID-19. Λέγονται, που λέγονται ότι θα είναι ένα ανανομό. Ναι. Το οποίο θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Έχουμε πληροφόρηση νεότερη όσον αφορά αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρω εάν έχει βγει κάποια διευκρινιστική οικία ακόμα. Εγώ η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα φτιαχτεί ένα ανανομό. Ναι. Το οποίο θα χρηματοδοτείται από το κράτος και στο οποίο θα μεταβαίνουν κρούσματα βεβαιωμένα τυχών πελατών. Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που λέγαμε. Όχι. Στο πρωτόκολλο αναφέρεται ότι υπάρχει το σχέδιο δράσης κάθε ξενοδοχείου, ναι, στο οποίο επικεφαλής είναι ο υπεύθυνος σχεδίου δράσης, ο COVID manager όπως λέγεται, και ο οποίος έχει άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πάνω στην αντιμετώπιση του κορονοϊού από τον Εθνικό Οργανισμό του Υγείας, ναι, ώστε να μπορεί, αν τύχει, να διαγνώσουμε ένα πιθανό κρούσμα στο ξενοδοχείο, να δούμε κάποιον πελάτη ο οποίος να έχει συμπτώματα, το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο να αναγνωρίσει τα συμπτώματα, να ειδοποιήσουμε αμέσως τον COVID manager και εκείνος με τη σειρά του τον ιατρό συνεργαζόμενο διαπιστευμένο στον κορονοϊό, ναι, ώστε να έρθει να του κάνει τις εξετάσεις και αν διαπιστωθεί ότι όντως είναι άρρωστος με τον κορονοϊό, τότε θα μεταφέρεται στο COVID νοσοκομείο για να μπει σε καραντίνα. Πρώην ξενοδοχείο. Για να μπει σε καραντίνα και να απομονωθεί από τους υπόλοιπους. Και εκεί βέβαια πάλι για να ήταν ένα ερώτημα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο ιός μέχρι να εμφανιστεί παίρνει από 2 έως 14 μέρες. Αν λοιπόν τον διαγνώσουμε ότι έχει τα συμπτώματα σήμερα και ο άνθρωπος έχει τον ιό τώρα και 3-4 μέρες και δεν έχει δείξει τα συμπτώματα, με πόσο έχει έρθει σε επαφή εντωμεταξύ το διάστημα αυτό. Εκεί το κομμάτι της ειχνηλασιμότητας νομίζω θα αποτελέσει μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Με επιπτώσεις στον ήδη υπάρχοντα πληθυσμό τουριστών και επισκεπτών που θα υπάρχουν στα ξενοδοχεία ή στον ελόγου ξενοδοχείο που θα εντοπιστεί το κρούσμα. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τουρίστες οι οποίοι έρχονται για να διασκεδάσουν. Τουρισμό σημαίνει ψυχαγωγία, διασκέδαση, ξεκούραση, περιήγηση. Όλοι αυτοί που θα έρθουν εδώ πέρα και θα πιούν και θα βγουν να γλεντήσουν το βράδυ. Όταν θα πιούν μερικά ποτηράκια, ποιος θα τους ελέγξει? Οι αναγκαλιασμοί, τα φιλιά, το φλερτ, οι σχέσεις, οι αγκαλιές στην πισίνα, τα παιχνίδια, ποιος θα τους μαζέψει? Άρα λοιπόν, αν κάποιος νοσήσει, ποιος θα προφυλάξει τους υπόλοιπους? Είναι πολύ δύσκολη η ιχνηλασία και η πρόληψη της επέκτασης κατά ποτέ συνθήκες. Βέβαια, εντάξει, ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε τέτοια κρούσματα και να μην έχουμε επέκταση αργότερα. Θεωρώ ότι θα το κρατήσουμε προσπαθώντας να τηρήσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε στα ξενοδοχεία μέσα, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουν και οι επιχειρήσεις εκτός ξενοδοχείων. Ήδη βλέπω ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα και δουλεύουν τα μπαράκια, οι καφετέρειες, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, δυστυχώς ο κόσμος το έχει πάρει λίγο αψήφιστα και δεν τηρεί αυτά που θα έπρεπε να τηρεί. Μην βρεθούμε ξαφνικά μπλεγμένοι και να ξανακυλήσουμε πίσω και να χάσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά συμβαίνουν μεταξύ μας. Πάντως όταν θα έρθουν οι επισκέπτες, οι ξένοι επισκέπτες, που νομίζω εκτός του ότι σαν φυσική παρουσία θα αποτελέσουν τον επισκέπτη του νησιού μας, τον οποίο πρέπει να φιλοξενήσουμε, σίγουρα κατ' επέκταση είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αφήσει λεφτά στην τοπική οικονομία. Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να δείξουμε ένα πρόσωπο πειθαρχίας, όπως αυτό που λέμε ότι δείξαμε κατά τη διάρκεια της παρένθεσης, του εγκλισμού. Ακριβώς. Να δείξουμε ένα ανάλογο και μέσα στο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, πέρα από τα αρνητικά που συζητάμε. Εντάξει, λέμε ότι στο κομμάτι του μπουφέ θα αλλάξει, το κομμάτι της υποδοχής θα αλλάξει. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας φοβίζει και ως διευθυντής κιόλας σε ξενοδοχείο θα σπεύσετε να το καλύψετε εν τη αρχή του? Τα περισσότερα από αυτά που ζητάει το πρωτόκολλο να κάνουμε, ναι, είναι εφικτά να γίνουν. Είναι εφικτό. Είναι εφικτά από να γίνουν. Το πιο μεγάλο επιχειρηματικό. Τα περισσότερα είναι εφικτά να γίνουν, αλλά έχουν κοστολογική επιβάρυνση στη λειτουργία αυτό του ξενοδοχείου. Αυτό το σήμα πιστοποίησης πρέπει να πληρωθεί για να. Είπαμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης πήρε τις εταιρείες τουρισμού στην πλάτη της και είπε ότι εγώ θα πληρώσω την εκπαίδευση. Σήμερα το πρωί είχε press conference η Περιφέρεια Κρήτης και ανακοίνωσε επίσημα ότι θα καλύψει το βάρος της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο σήμα πέραν το ότι είναι ιδιοκτήτης σε ένα τουριστικό κατάλημα, σε ένα ξενοδοχείο?
Δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, ας πούμε, που θα μπορούσε κάποιος να ζητήσει να λάβει το συγκεκριμένο σήμα ή απλά την πιστοποίηση, και μόνο την πιστοποίηση. Εννοείται. Πρέπει να είναι κριτικός τουριστικός επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να είναι είτε ξενοδοχείο, είτε τουριστικό γραφείο, είτε λεωφορείο τουριστικό, είτε ξεναγή, είτε ξενοδοχείο υπάλληλοι. Όσοι συνεργάζονται πάνω στο τουριστικό κύκλωμα άμεσα. Σας ρωτάω γιατί υπάρχουν και να έχει κριτικό αλφα φημί. Μπράβο. Υπάρχουν τηλεθεατές, πώς θα μπορέσω να κάνω τη συγκεκριμένη δήλωση, παύλα αίτηση, αν γίνεται πρέπει διαδικτυακά. Πρέπει να έχει κριτικό αλφα φημί από ό,τι άκουσα σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη δικλίδα, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάτι άλλο. Το σηκώνει στην πλάτη του το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανωτικά, με την κυρία Άννα Ψαρουλάκη, η οποία έχει οργανώσει με την ομάδα της όλο το σύστημα. Και το χρηματοδοτεί, όπως σας είπα προηγουμένως, ευτυχώς η περιφέρεια. Από εκεί μετά το θέμα είναι να ανοίξουν οι χώρες στα σύνορά τους, να έρθει ο κόσμος για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Βέβαια, είπαμε προηγουμένως στο πρωτόκολλο ότι τα περισσότερα είναι εφικτά να γίνουν, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι πολύ δύσκολο έως ανεφάρμοστα ίσως. Δηλαδή, η απόσταση που λένε να κρατάνε τα άτομα, τα εργαζόμενα μέσα στην κουζίνα, 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε περίπου στα 2 μέτρα απόσταση, ναι, δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, είστε εσείς ο σεφ και εγώ είμαι ο μάγειρας. Και λέει ο σεφ του μάγειρα, δώσ' μου το τσεκάλι, σε παρακαλώ. Φτάνουμε. Πώς θα γίνει. Φτάνουμε ή πρέπει να σας το πετάξω. Πώς θα γίνει. Εκεί νομίζω είναι πλέον και στην ατομική έτσι, υπόλοιψη του κάθε ενός. Ή μας λένε ότι πρέπει στην παραλία να έχουμε ένα στρέμμα παραλίας 40 άτομα. Πόσα στρέμματα παραλία νομίζουν ότι έχει το κάθε ξενοδοχείο. Σωστό. Τι είμαστε, η Καραϊβική ή η Χαβάη εδώ πέρα. Και πόσους πελάτες έχει κάθε ξενοδοχείο. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Κουμπαράκη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά πρέπει να τα δουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα δουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια στιγμή να λένε ότι στο αεροπλάνο μέσα μπορεί να κάθεσαι δίπλα στον άλλο 4 ώρες συνεχόμενες χωρίς να κολλήσεις. Και στην παραλία πρέπει να είμαι σε 40 άτομα αναστρέμμα. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε και τη λογική γραμμή. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε μεν, να κινηθεί το χρήμα, να κινηθεί ο τουρισμός, να δουλέψουν οι ξενοδοχοπάλληλοι, να δουλέψουν οι άνθρωποι του τουρισμού, αλλά να δουλέψουμε με ασφάλεια σωστά. Και επίσης να πούμε κάτι άλλο, επειδή μας ακούει ο κόσμος. Παρακαλώ, σήμερα, πολύ σύντομα. Ναι. Κάτι και η πολύ κόσμο. Τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν κινηθεί σε σωστές κατευθύνσεις γενικά, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άμεσα εφαρμοστέα. Και θα πρέπει και οι τράπεζες να καταλάβουν ότι αν δεν στηρίξουν την επιχειρηματικότητα για να μην καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις, ο κόσμος θα μείνει στους δρόμους. Και οι υπάλληλοι που είναι χωρίς δουλειά πρέπει να βρουν τον τρόπο να τους δώσουν τα χρήματα που τους έχουν εξαγγείλει στα προγράμματα που έχουν εξαγγείλει, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που ακόμα δεν έχει πάρει τα χρήματά του. Επίσης δεν έχει γίνει καμία μέρημνα και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί οι συνεργάτες μας είναι οι συνεργάτες μας. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Άτομα που δούλευαν πρώτη χρονιά το 19 και δεν πληρούσαν οι προϋποθέσεις για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Και περιμένουν να ξεκινήσει η σεζόν για να δουλέψουν, είναι χωρίς δουλειά, είναι άνεργοι, δεν είναι σε κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης και ενίσχυσης. Πώς θα ζήσει ο κόσμος. Δεν θα κινηθεί η οικονομία και δεν θα στηριχθεί η κοινωνία, εάν δεν πέσουν χρήματα στην αγορά. Έτσι. Πρέπει να δουν τις δικλείδες οι τράπεζες και το κράτος να εφαρμόσει να άμεσα τα μέτρα, έτσι, ώστε να γίνει ελαστικότερη κίνηση για να κινηθεί η οικονομία.